φάουλ. Κεφαλιά που θα γίνει, ο Σίνκ θα σουτάρει και γκολ. Μπάλα στα δίχτυα. Η ισοφάριση για το Σίνκ στο 17 λεπτό. Με αυτό το αριστερό σουτ από τον Σίνκ. Ο Δημητριάδης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και έτσι λοιπόν το συγκρότημα του Αστέρι Φέμελη ισοφαρίζει. Το δίχτυα λεπτά πέτρα στην άλλη. Καράκι. Σίνκ κάνει κίνηση. Αυτό θέλει να βρει μέσα στην περιοχή. Ο Σίνκ ευκαιρία. Θα περάσει και το παγιαλάκι. Είναι πολύ πλάγια όμω. Το σουτ από το Σίνκ μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που Σίνκ καθυστερεί στο Σίνκ με τον Κούρζιτερ Σίνκ σκοράρει και κάνει το 1-0. Συγχρονουσία στον πάγκο του Απόλλωνα Παντζούρη και έγινε στον πάγκο του Σίνκα. Απίστευτη ευκαιρία η οποία μετατρέπει σε κόλ. Όσο το συνέχαμε το δεύτερο αφήνω το σενάρι και βοήθησε πάρα πολύ με τα κόλ και την παρουσία του ο Κούρτιζ Σίνκ, ο οποίος ξεπέρασε το παγκαλάκι με την εξωτερική κατάσταση να βιώσει ο οποίος σε ξανά τη βάση ο Κούρτιζ Σίνκ, το οποίος πολύ ωραία με τα αριστερό σε περνάει το παγκαλάκι με τα κόλ και το κοντρόλ. Καταφέρει όμως και πατάει την πάλι από την έξυπνα και με τα αριστερό. Αυτό είναι το 1-0.